Γεια σας παιδιά. Αυτά που θα σας πω σήμερα δεν θέλω να μείνουν μεταξύ μας. Θέλω να τα ακούσετε με προσοχή και να τα μάθετε στους γονείς σας. Είμαι ο Πέρι το περιβάλλον. Μέσα μου ζει όλου του κόσμου η ομορφιά. Φυτά και ζώα, θάλασσες και βουνά, σύννεφα και ουρανός. Όχι για να το πενευτώ, αλλά είμαι πολύ ωραίος και θα παραμείνω αν καταφέρω να λύσω ένα πολύ σοβαρό μου πρόβλημα. Τα σκουπίδια. Ε, εσύ, σε είδα. Μη στραβομουτσουνιάζεις. Για μένα τα σκουπίδια είναι μεγάλος εχθρός. Με καταστρέφουν. Γίνονται όλο και περισσότερα και με βρωμίζουν. Δεν αντέχουν πάνω μου τόσα σκουπίδια. Αρρωσταίνω. Παιδιά, πρέπει να με βοηθήσετε. Και να ξέρετε ότι τα σκουπίδια δεν είναι όλα άχρηστα. Πώς? Δεν με πιστεύετε? Ε, τότε θα σας πω την ιστορία των σκουπιδιών που έγιναν πάλι χρήσιμα. Ακούστε. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια μεγάλη όμορφη πόλη, ζούσαν πολλά παιδιά. Οι γονείς τους τα αγαπούσαν πολύ και τους αγόραζαν πράγματα, τυλιγμένα σε ωραία χαρτιά και κουτιά γυάλινα, πλαστικά ή και μεταλλικά. Ό,τι όμως τελείωνε, έπρεπε να το πετάξουν στα σκουπίδια. Η όμορφη πόλη τους άρχισε να βρωμίζει. Ήταν τόσο στεναχωρημένα. Έτσι, αποφάσισαν να βρουν μια λύση. Τότε γνώρισαν την Άννα την Ανακύκλωση. Σπουδαία κυρία. Έπαιρνε τα σκουπίδια και τα έκανε χρήσιμα. Τα παιδιά ξεχώριζαν τα χρήσιμα σκουπίδια και τα πήγαιναν στο φίλο της, τον Μπλε Κάδο. Γυαλιά, πλαστικά, χαρτιά, εφημερίδες, τετράδια, κουτιά, τενεκεδάκια, όλα στον Μπλε Κάδο. Αυτός τους τα εξήγησε. Σε μένα πρέπει να έρχονται όλα τα σκουπίδια που είναι από γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο και πλαστικό. Τα υπόλοιπα πάνε στον πράσινο κάδο. Δεν τα πετάμε όπου να είναι και προφαντώς προσπαθούμε να έχουμε όλο και λιγότερα. Μόνο έτσι βοηθάμε τον Μπέρι το περιβάλλον. Εδώ έρχομαι εγώ. Για να γίνει το χαρτί, μου κόβουνε τα δέντρα. Για να λιώσω το πλαστικό και το αλουμίνιο, χρειάζομαι χρόνια. Από τα πολλά σκουπίδια χάνω την ομορφιά μου. Ας σε πουλερώνομαι ολόκληρος. Εσείς παιδιά μπορείτε να με σώσετε. Αν πετάτε λιγότερα πράγματα και βοηθάτε την Άννα την Ανακύκλωση, τα σκουπίδια θα είναι πιο λίγα και εγώ πιο καθαρός. Λοιπόν, τι λέτε, θα μας βοηθήσετε? Θα πηγαίνετε πλαστικά, γυαλιά, αλουμίνια, λευκοσιδηρά, δοχεία και χαρτιά στο φίλο μας τον Κάδο. Ξέχασα να σας πω πως τα σκουπίδια που ξαναγίνονται χρήσιμα χρωστάνε σε εσάς την καινούρια του ζωή. Όσο για μένα, σας περιμένω με αγάπη στην αγκαλιά μου. Και να θυμάστε πως αν με φροντίζετε και με προστατεύετε, θα ζείτε σε έναν κόσμο όμορφο και καθαρό. Τα σκουπίδια δεν πέτω, μα τα χρησιμοποιώ. Και μας νοιάζει όλους πολύ, να λυγεί μας καθαρή.